υπόσχομαι στην Κύπρο ότι πάντα θα μιλώ με προσευχές για σένα μαγισσά μου, όσο και εντάσσει τις ενοχές και έντοιμα στην καρδιά μου. Αφού φωτογραφήθηκαν και χειροκροτήθηκαν 130 και κάτι μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μιχάλης Χατζιάννης αποχαιρέτησε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ευχαριστώντας άπαντες για την βοήθεια και την αγάπη τους. Έχουμε εκπονήσει σχέδια και χαράξει δρόμους και με αφορμή το όραμα μας, πράξαμε όσα εξαγγείλαμε στους 4,5 αυτούς μήνες, ενώ σχεδιάσαμε και σημαντικές, κατά την άποψή μου, τομές. Έντονη συναισθηματικά ήταν η στιγμή που η Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Χατζιγιάννη. Παραλαμβάνοντας τα ηνία, η Βασιλική Κασιανίδου υποσχέθηκε σκληρή δουλειά, ζητώντας μάλιστα από τον τραγουδοποιό βοήθεια. Μαζί ελπίζω να συνεχίσουμε, γιατί χρειάζομαι και τα δικά σας φώτα και από την εμπειρία σας αυτούς τους μήνες εδώ, αλλά και με την εμπειρία σας και την προσφορά που έχετε κάνει στον πολιτισμό μέχρι τώρα, πριν αναλάβετε υφυπουργός, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Της παράδοσης παραλαβής είχε προηγηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή διαβεβαίωσης της Βασιλικής Κασιανίδου, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ευχαριστεί εκ νέου τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και να πλέκει το εγκόμιο της νέας υφυπουργού πολιτισμού. Συγκεντρώνετε τις απαιτούμενες αρετές για να διαγράψετε μια λαμπρή πορεία που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για τον πολιτισμό στη χώρα μας. Έναν πολιτισμό που της αξίζει, τον πολιτισμό που μας αξίζει.